Καλησπέρα κυρίες και κύριοι αγαπητοί τηλεθεατές του Αργό Web TV, της διαδικτυακής ελεύθερης τηλεόρασης των Ελλήνων πολιτών. Είμαι ο Βαγγέλης Ιορδανίδης στην εκπομπή «Κυρίαρχος Πολίτης». Σήμερα καλεσμένος μου είναι ο κύριος Πολυμέρης Γεώργιος, υποψήφιος βουλευτής με τον πολιτικό φορέα από την Α' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα κύριε Πολυμέρη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μου. Καλησπέρα κύριε Ιορδανίδη. Κυρίες και κύριοι, το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα με τον υποψήφιο βουλευτή είναι η εξόρυξη του Αργύρου, κοινώς Ασίμι. Κύριε Πολυμέρη, μπορείτε να μας κάνετε μία εισαγωγή για το θέμα, ούτως ώστε να προχωρήσουμε παρακάτω? Βεβαίως, θα μιλήσουμε, όπως είπατε, για το Ασίμι. Και κάθε φορά όποτε μιλάμε για τον πλούτο του Έλληνα, υπάρχει τεράστιος πλούτος. Πολλά από αυτά τα μέρη, τα οποία είναι και επίγειος και υπόγειος ο πλούτος μας, είναι μη φανερά, όπως θα δούμε και σήμερα με ένα συγκεκριμένο μεταλλείο που θα μιλήσουμε, θα το αντιληφθούμε όλοι αυτό. Συγκεκριμένα το ασίμι είναι ένα μέταλλο το οποίο χρησιμοποιείται και για την ιδιαίτερη ηλεκτραγωγικότητα που έχει για ειδικές εργασίες, αλλά γενικώς από παλιά χρησιμοποιόταν και για την καθημερινότητα των Ελλήνων, αλλά και για διάφορες εργασίες της τότε πολιτείας, για νομίσματα, κοπή νομισμάτων. Ας θυμηθούμε και την τότε Αθήνα, που υπήρχε τεράστια αύξηση πριν 2,5 περίπου χιλιάδες χρόνια, κύριε Ιορδανίδη, αύξηση οικονομική από την κοπή νομισμάτων ασημιού. Μιλάμε για την εποχή που μας παρουσιάζουν και όλοι θέλουν να φαίνεται έτσι, ως χρυσή εποχή του Περικλή, αλλά παράλληλα με στοιχεία που υπάρχουν για να τα ερευνήσουν όλοι οι Έλληνες, να βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ορυχείο στο Λαύριο, το οποίο είναι από τα αρχαιότερα μεταλλεία που υπάρχει ασίμι εκεί πέρα, το οποίο εκμεταλλευόταν την τότε περίοδο, και ο άνθρωπος ήταν σε μια κατάσταση σκλαβωμένος στην ίδια του τη γη, από τον ίδιο τον πλούτο του, τον οποίο ποτέ δεν τον δεχαιρότανε τις ευδοκιμίες που μπορούσε να προσφέρει και οικονομικά αλλά και σε άλλες συνθήκες. Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για κάποια χρυσή εποχή, παρά μόνο για μια εποχή σκλαβιάς του ανθρώπου, η οποία, ναι μεν, οι αλυσίδες έχουν ταλαντωθεί, αλλά δεν έχουν σπάσει ακόμη, απλά έχουν αλλάξει μορφή. Μάλιστα. Κύριε Πολυμέρη, μιλήσατε για ένα ορυχείο του Λαυρίου. Έχετε να μας δώσετε πληροφορίες για μεταλλεία ανά την Ελλάδα που κάνανε εξόρυξη ασημιού? Θα ήθελα να συνεχίσω πάνω πάλι στο... Επειδή όσον αφορά για το ασίμι, κύριε Ιορδανίδη, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια από εργασίες που έχω ερευνήσει πανεπιστημιακές. Δείχνουν ότι δεν υπάρχουν μεταλλεία τα οποία να γίνεται αυτή τη στιγμή εξόρυξη ασημιού, το οποίο να αξιοποιεί το ασίμι. Φυσικά γίνονται άλλες εξορύξεις, όπως και τελευταία είχαμε δει στη Χαλκιδική που κάνανε με τον χρυσό. Το αναφέρω αυτό επειδή συνήθως το ασίμι το βρίσκουμε μαζί και με το χρυσό. Απλά επειδή αυτή τη στιγμή δεν έχει ο ίδιος ο Έλληνας, εμείς οι Έλληνες, η βάση η ίδια, τον έλεγχο του κράτους μας, να ελέγξουμε το κράτος μας, όπως και τη διοίκηση του κράτους μας, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την ίδια στιγμή την οποία βγάζουν και βρίσκουν συγκεκριμένα μέταλλα για τα οποία μας αναφέρουν, τι άλλα μέταλλα βρίσκουν και άμα αξιοποιούνται και εκμεταλλεύονται. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Εννοείται δηλαδή μπορεί να υπάρχουν και μεταλλεία τα οποία τα εκμεταλλεύονται, αλλά δεν τα ξέρει η κοινή γνώμη. Δηλαδή, θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό, γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται στην πατρίδα μας και το έχουμε αντιληφθεί πλέον αυτό. Αλλά όσον αφορά και για το μεταλλείο του Λαυρίου που αναφέραμε, το 1860, την ίδια περίοδο που συναντάμε ότι επικοινωνιακά το ασίμι που υπάρχει στο Λαύριο, το μέταλλο του ασημιού, να μεταφέρουν την πληροφορία ότι είναι χαμηλής οικονομικής εκμετάλλευσης, αλλά να υπάρχει μία αναστάτωση και από έναν κύριο Ανδρέα Κορδέλα, ο οποίος ήρθε την τότε περίοδο που σας ανέφερα στο Λαύριο και διαπίστωσε και μόνο στα με τα μάτια του ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί ότι έχουν παραμείνει ως παράγωγα εργασίας από την τότε εποχή που αναφέραμε προηγουμένως. Ο κύριος Κορδέλας που αναφέρεται, τι ήταν ειδικός, δηλαδή ήταν μετά? Ο συγκεκριμένος ασχολιόταν, είχε σπουδές στη Γερμανία,
στην οποία δεν αναφέρει τόσο πολύ οι πηγές μου αν είχε κάποια ειδικότητα, αλλά επικοινωνεί με κάποιον ο οποίος έχει συγκεκριμένη ειδικότητα, ο οποίος ασχολείται με μεταλλεία. Mm-hmm. Μιλάμε για τον κύριο Τζιανμπατίστα Σερπιέρη, mm-hmm. Που στην πρώτη επικοινωνία που κάνει ο κύριος Ανδρέας Κορδέλας με το τότε Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει κάποια θετική απάντηση που μπορεί να εκμεταλλευτεί ότι υπάρχει άδεια για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί το μεταλλείο του Λαβρίου. Αλλά επικοινωνεί με τον κύριο Σερπιέρη που σας ανέφερα. Ο κύριος Σερπιέρη ανοίγει μια εταιρεία, συγκεκριμένα την εταιρεία Rux Σερπιέρη Fresnet CE, η οποία χρησιμοποιήθηκε αυτή η εταιρεία για να μπορέσει να εδραιώσει την εκμετάλλευση, όπως δείχνει, του μεταλλείου του Λαβρίου. Αλλά αυτό, όπως σας ανέφερα, επειδή δεν υπάρχει κάποια άδεια, δεν κλείδωσε με άδεια και ξεκινήσαν εργασίες, ξεκινήσαν την εκμετάλλευση στην περιοχή, την τότε περίοδο, μία περίοδο την οποία πάλι ο Έλληνας τίποτα δεν έχει δικό του και βλέπουμε ότι έχει περάσει κατά από την μύτη της τότε κυβέρνησης, χωρίς να υπάρχει καμία ασφάλεια και των χωρικών μας, του χώρου μας, των εδαφών μας, ούτε του φυσικού μας πλούτου. Εννοείται δηλαδή ο κύριος Σερπιέρη εκμεταλλευόταν για ιδίων όφελος αυτό το μεταλλείο? Ακριβώς, χωρίς ο ίδιος ο Έλληνας, η ίδια η βάση να απολαμβάνει κάποια οικονομική, κάποιο οικονομικό κεφάλαιο από τον ίδιο τον πλούτο του που υπάρχει διαχείριση. Μάλιστα. Κύριε Πολυμέρη, δεν υπήρχαν τότε νόμοι να σταματήσουν αυτή την εκμετάλλευση? Δηλαδή δεν υπήρχε κράτος οργανωμένο τότε, αν και μιλάμε για το 1860, μια περίοδος λίγο περίεργη. Κύριε Ιορδανίδη, θα δούμε τη σήμερα ημέρα ότι οι νόμοι που υπήρχαν τότε, ό,τι ασφάλεια παρήχαν τότε στον Έλληνα και στον φυσικό του πλούτο και στην ασφάλεια την ίδια της χώρας μας, mm-hmm. την ίδια ασφάλεια αντιλαμβανόμαστε και βιώνουμε σήμερα στην εφαρμογή αυτών των νόμων. Και αυτό το δούμε ότι και από τις αλλαγές των προσώπων από τότε μέχρι σήμερα είναι η ίδια τακτική, η ίδια ροή αποφάσεων. Υπάρχει ένα ΦΕΚ. Θα μιλήσουμε για δύο ΦΕΚ σήμερα, αλλά θα αναφέρω πρώτα το πρώτο. Το ΦΕΚ 44α 24/8 του 1861, mm-hmm. όπου στο άρθρο 11 συνελλήνες αναφέρει ότι κανείς δεν δύναται να επιχειρήσει έρευνες προς ανέβρεση μεταλλείου, ανασκαφές ή να κάνει διάτρηση στο έδαφος χωρίς να υπάρχει συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, αν αυτός ο ιδιοκτήτης δεν συνενεί, χωρίς να υπάρχει άδεια επί του Εσωτερικού Υπουργείου, η οποία δίνεται αφού ακουστεί ο ιδιοκτήτης, όπως δηλώνει ο νόμος, αλλά με το που φτάσει και δοθεί άδεια, ας το πούμε, από το ίδιο το Υπουργείο, χωρίς να έχει συγκαταθέσει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, θα πρέπει να γίνει και, όπως αναφέρεται, αποζημίωση προς τον ιδιοκτήτη για την καταστροφή της γης που θα προκληθεί, γιατί από τότε μέχρι σήμερα, συνέλληνες μου, δεν έχει αλλάξει τακτική το πώς γίνεται η εξόρυξη οποιοδήποτε μετάλλου, με αποτέλεσμα να μολύνει το έδαφος, τα ίδια τα ύδατά μας στην περιοχή να μολύνονται και να μην υπάρχει ολική αποκατάσταση της περιοχής, με αποτέλεσμα ο ίδιος ο άνθρωπος να βρίσκεται σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι ασφαλές για τον ίδιο. Κύριε Πολυμέρη, εδώ από ό,τι κατάλαβα μας είπατε ότι κάποιος ιδιώτης ήρθε, ιδιοποιήθηκε μία περιοχή, την εκμεταλλεύεται και αν κάποιος πάει για να κάνει εξόρυξη πάλι στον ίδιο χώρο χωρίς να υπάρχουν έγγραφα ότι αυτή η περιοχή του ανήκει, θα τον αποζημιώσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Θα αποζημιώσει αυτός που θα διαχειριστεί την γη για να βρει το μεταλλείο, ναι. και εφόσον κάνει την εξόρυξη θα αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη για την ζημιά που θα προκληθεί. Μάλιστα. Αλλά στον ίδιο νόμο υπάρχει και το άνοιγμα, κύριε Ιορδανίδη, για να δούμε το πόσο ευάλωτη είναι η κυριαρχία των εδαφών μας, των ελληνικών εδαφών μας και του φυσικού μας πλούτου, όπου στο άρθρο 14 αναφέρει ότι ο κάθε Έλληνας ή αλλοδαπός, οποιοδήποτε δεν είναι Έλληνας, μπορεί είτε με το ονοματεπώνυμό του είτε ως αντιπρόσωπος εταιρείας να ζητήσει και να λάβει παραχώρηση μεταλλείου, δηλαδή την παραχώρηση της γης μας, όπου υπάρχει και έχει βρεθεί ότι υπάρχει φυσικός πλούτος, ενώ ο Έλληνας δεν του δίνεται δυνατότητα στην ίδια τη γη να την εκμεταλλευτεί, να μπορέσει να νοικοδομήσει από αυτόν τον πλούτο και να κάνει έργα για την ίδια την Ελλάδα μας, για το μέλλον της Ελλάδας μας,
αλλά παράλληλα δίνεται ένα άνοιγμα και σε ξένους, αλλά μας αναφέρει ότι και σε Έλληνες, αλλά ο Έλληνας εκείνη την περίοδο πώς να μπορέσει να κάνει κάτι στην γη του, όταν ο ίδιος είναι σε μια περίοδο που δεν μπορεί να μπορέσει να διαχειριστεί τη χώρα του, γιατί δεν είναι δικιά του η χώρα. Δεν του έχουν περιορίσει κάθε δικαίωμα να είναι δικιά του. Όπου θα το κλειδώσω με το γεγονός, κύριε Ιορδανίδη, ότι με τις όλες αντιδράσεις που υπήρχαν για την εταιρεία η οποία εκμεταλλευόταν τον φυσικό πλούτο των Ελλήνων, πήγε να υποβληθεί από την κυβέρνηση, την τότε κυβέρνηση του κύριου Κουμουνδούρου, νομοσχέδιο το Μάιο του 1871, όπου αυτός ο κύριος ο Κουμουνδούρου, να θυμίσουμε σε όλους τους Έλληνες ότι ενώ την πρώτη φορά που εκλέχθηκε ήταν τότε που ήταν βουλευτής της Μεσσηνίας, αλλά από τότε εκλεγόταν κάθε φορά και τέσσερις από αυτές ήταν επί της εποχής του Όθωνα. Όλοι λίγο πολύ θυμόμαστε ποια εποχή είναι αυτή, μια περίοδο που είναι σκλαβωμένος ο Έλληνας, και αυτό το αναφέρω στους Έλληνες μου για να αντιληφθούμε ότι από τότε μέχρι σήμερα είναι τα ίδια πρόσωπα, υπάρχει η ίδια τακτική να βγαίνει κάποιος ο οποίος δεν έχουμε δει ποτέ μας στο περιβάλλον μας, δεν έχουμε δει ποτέ μας να είναι κοντά μας, να ξέρει τα προβλήματά μας, να ξέρει τι ανάγκες έχουμε, που υστερούμε ως χώρα σε θέματα διαχείρισης εθνικού πλούτου, και να βλέπουμε ελαφρά την καρδία να δίνεται σε ξένες εταιρείες τα μεταλλεία μας, όπως βλέπουμε και με διάφορες ιδιωτικές εταιρείες και πολυεθνικές τη σήμερα ημέρα στη χώρα μας. Και να γίνεται αυτή η κατάσταση συνεχόμενα από διαφορετικά κοστούμια, από το ίδιο κοστούμι, αλλά με διαφορετικά πρόσωπα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η ιστορία όλη συνεχίζεται, κύριε Πολυμέρη, και στις μέρες μας ξεπουλάνε τα πάντα αυτοί που διοικούν αυτή την πατρίδα, και ο Έλληνας πολίτης μόνο κοιτάει και ίσως κάποιες φορές χειροκροτάει, νομίζοντας ότι είναι κάτι υπέρ του. Αλλά δυστυχώς όλα είναι εις βάρος του και φαίνεται από την καθημερινότητά του. Στην τελική, κύριε Πολυμέρη, τι λέει αυτός ο νόμος έτσι συγκεκριμένα? Όπως σας ανέφερα στην αρχή, πήγε να υποβληθεί ένα νομοσχέδιο, αλλά κάθε φορά που πάει να βγει ένας νόμος, ένα νομοσχέδιο, βλέπουμε πάντα να γίνεται ένα θέατρο, κύριε Ιορδανίδη, για το πώς να αλλάξει ένας νόμος. Αλλά όσο μπαίνει σε μια διαδικασία έρευνας ο κάθε Έλληνας, θα δει ότι αυτό ακριβώς είναι ένα θέατρο. Ακριβώς είναι ένα θέατρο για να το βλέπει ο ίδιος, και ποτέ δεν έχει πάρθει μια απόφαση λογική που να περιέχει δίκιο για όλους τους Έλληνες και για το συμφέρον του Έλληνα. Οπότε μετά από συζητήσεις επί συζητήσεων, βγήκε ένας νόμος στις 20 Μαρτίου του 1871, όπου δηλώνει ότι μέχρι να οριστικοποιηθεί τι θα γίνει με τον πλούτο που υπάρχει του Αργύρου στο Λαύριο, κανείς δεν θα ακουμπήσει τη συγκεκριμένη περιοχή. Αλλά συνέλληνές μου, μιλάμε ότι από το 1860 που διαπιστώθηκε ότι υπάρχει από τον συγκεκριμένο άνθρωπο που άνοιξε και την εταιρεία με έναν άλλον μαζί, για το συμφέρον των ιδίων και όχι του Έλληνα, και εκμεταλλευόντουσαν για άγνωστο χρονικό διάστημα την περιοχή, έχουν ήδη πλουτίσει. Από τις αντιδράσεις των τότε των Ελλήνων αρχίσανε και σφίξαν τα πράγματα και είπανε να βγάλουν και ένα νόμο απλά για να δείξουν ότι κάνουν κάτι για το συμφέρον του Έλληνα. Αλλά την ίδια περίοδο αυτή η εταιρεία είχε θησαυρίσει εις βάρος των Ελλήνων, εις βάρος όλων των Ελλήνων, οι οποίοι πριν πάρα πολλά χρόνια, αλλά ποτέ πολύ μακριά από το σήμερα, ήταν σκλαβωμένοι, νυχθημερίζουσαν στα ορυχεία και έχουν χύσει το αίμα τους μέσα σε αυτά τα ορυχεία. Και να μην υπάρχει ασφάλεια, να μην υπάρχει ένα αίσθημα δικαίου από την τότε κυβέρνηση για όλους τους προγόνους μας που χαθήκανε ως σκλάβοι, κάτι το οποίο βλέπουμε ότι για να μην παίρνουν μια λογική απόφαση και να μην υπάρχει μια απόφαση να διαχειριστούμε τι έχετε κάνει εδώ πέρα, πόσο πλούτο έχετε βγάλει τάδε εταιρεία, δώστε μας εδώ πέρα τον πλούτο που έχετε εκμεταλλευτεί, γιατί δεν ήταν δικό σας, χωρίς άδεια τον πήρατε, και μετά μπορούμε να συζητήσουμε κάτι περαιτέρω. Αλλά αυτό που εκμεταλλευτήκατε πρέπει να το δώσετε πίσω, δεν ήταν ποτέ δικό σας. Αλλά βλέπουμε, κύριε Ιορδανίδη, να μην μιλάμε για την ασφάλεια, να μιλάμε για το πώς να επιστρέψει ο πλούτος των Ελλήνων που εκμεταλλεύτηκε, αλλά βγαίνει ένας νόμος ότι μην ακουμπάτε άλλο, και δεν ξέρουμε και όλα μας σταματήσανε και πόσο κέρδος βγάλανε εις βάρος της πλάτης όλων των Ελλήνων. Αυτό είναι άξιο όπως έρευνα, κύριε Πολυμέρη. Θεωρώ ότι όταν έρθει η στιγμή
και Ελληνοσυνέλευσης έρθει στα δρόμενα, θεωρώ ότι όλα αυτά εδώ πέρα θα ερευνηθούν. Πείτε μου κάτι άλλο, κύριε Πολυμέρη, έτσι να, αν, δεν ξέρω αν το έχετε ερευνήσει. Πώς ήταν το εργασιακό περιβάλλον για τους τότε Έλληνες ανθρώπους που εργαζόντουσαν εκεί? Μιλάμε, κύριε Ορδανίδη, για μια περίοδο η οποία ήταν πολύ βαριά και επώδυνη για όλους τους Έλληνες, γιατί δεν υπήρχε κάποιος... Δεν έχει αλλάξει κάτι για τους σήμερα. Το ίδιο είναι και σήμερα. Έχουν αλλάξει κάποια μικρά σημεία, ώστε να μπορέσει να ανοίξει λίγο το λουρί, άμα θέλετε, γιατί είμαστε σε μια κατάσταση πολύ περίεργη, ώστε να μην υπάρξουν τόσο έντονες αντιδράσεις. Δηλαδή υπήρχαν και καταστάσεις οι οποίες έχουμε δει ότι δουλεύανε και μικρά παιδιά, δουλεύανε και γυναίκες ορυχεία μέσα, με απάνθρωπα ωράρια ώστε να είναι πολύ επώδυνο για την φυσική τους υγεία, με το να υπάρχουν μετά από κάποια συγκεκριμένα μέτρα να είναι περιορισμένο το οξυγόνο και να μην μπορούν να έχουν κανονική φυσική κατάσταση, κύριε Ορδανίδη, και να βλέπουμε ότι η μόνη λύση, όπως υπάρχει και με μαρτυρία, άμα το θέλετε, ενός ανθρώπου ο οποίος διετέλεσε και εργάτης για πάνω από 19 χρόνια σε μεταλλεία, ο ίδιος δήλωσε ότι όποτε βρίσκαν ότι υπάρχει πνευμονοκονίαση από τις όλες οσμές και αναθυμιάσεις που υπάρχουν στα μεταλλεία κάτω και από άλλες διάφορες αρρώστιες, που, και παθήσεις που γινόντουσαν εκεί πέρα σε όλους τους εργάτες, να δίνονταν 3 μήνες άδεια περίπου στον κάθε εργάτη από ειδικό μηχάνημα που τον εξέταζε, να του λέγανε θα πας στο σπίτι σου να γίνεις καλά ή οτιδήποτε άλλη θεραπεία του δίνανε σε αυτό το χρονικό διάστημα. Γυρνούσε μετά από 3 μήνες, του λέγανε μπορείς εργάτη να προχωρήσεις, να συνεχίσεις να δουλεύεις, και αυτό γινόταν κάθε φορά η ίδια διαδικασία. 3 μήνες σπίτι, γυρνούσε ο άνθρωπος, συνέχισε την εργασία του, οποιαδήποτε στιγμή του ξαναεμφάνιζε την πάθηση, ξανά πάλι άδεια. Μέχρι τελικής πτώσεως, μέχρι αυτός ο άνθρωπος να μην μπορεί να συνεχίσει να αναπνέει. Γιατί πολύ απλά θέλανε κάποιον να παράξει πλούτο, χωρίς αυτόν τον οποίο του ανήκει και χωρίς να υπάρχει ένα μέτρο για όσον αφορά το να είναι στο κέντρο ο άνθρωπος, γιατί ο πλούτος αυτός είναι του ανθρώπου. Άμα παράγουμε πλούτο του ανθρώπου, αλλά χωρίς να είναι προς αξιοποίηση τον ίδιο τον άνθρωπο για να καλυτερέψει το περιβάλλον του, για ποιο λόγο τον εξορίσουμε, για ποιο λόγο γίνεται αυτή η αξιοποίησή του και για ποιο στόχο και σκοπό? Όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει να υπάρχει και πλήρης προστασία του εργαζόμενου εκεί, κύριε Πολυμέρη. Οπότε δεν είναι μόνο το να εκμεταλλευόμαστε τον πλούτο, αλλά πρέπει να δούμε και τις εργασιακές συνθήκες. Αλλά εντάξει, αυτά είναι τότε και σήμερα πάλι το ίδιο συμβαίνει, οπότε δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ακριβώς. Κύριε Πολυμέρη, η τότε κυβέρνηση δεν μπορούσε να ιάνει τους εργάτες, δηλαδή να φροντίσει για αυτό το πράγμα? Δεν νοιαζόταν και τότε για τους εργαζόμενους? Το αν νοιαζόταν ή όχι, θα μιλάνε τα τεκτενόμενα από όλους τους εργαζόμενους και τα δεινά που έχουν τραβήξει. Εν πάση περιπτώσει όμως, μιλήσαμε, κύριε Ιορδανίδη, στην αρχή για το ασίμι. Μιλάμε για ένα μέταλλο το οποίο ήταν βαθιά ριζωμένο σε όλους τους Έλληνες, ξέρανε πάρα πολύ καλά το πώς θα το χρησιμοποιούν. Δεν ήταν απλά μόνο ως ένα κόσμο, υπήρχε η αλήθεια, η γνώση, το πώς να χρησιμοποιείται για την φυσική κατάσταση των ανθρώπων. Πράγμα το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει την τότε περίοδο ώστε να μην πεθάνει κανείς εργαζόμενος και να μπορέσει να γίνει πιο γρήγορα καλά. Άμα θέλαμε να μιλάμε για να υπάρχει μια συνεχής πάραξη πλούτου, με έναν ασφαλές τρόπο, τον οποίο δεν θα είναι επώδυνο για τους ανθρώπους, ως ένα σημείο. Οπότε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το ασίμι ως προς το να αρχίσουν να αποτοξινώνουν την οποιαδήποτε πάθηση που είχαν τότε άνθρωποι, ώστε να μπορέσουν να έρθουν πιο κοντά στην ίασή τους. Δηλαδή, από έρευνες που βγάζουν οι ίδιοι οι γιατροί, και όχι κάτι το οποίο σας λέω ελαφρά την καρδία, κύριε Ορδανίδη, ήδη δηλώνουν ότι και για πολύ σοβαρές παθήσεις, όπως είναι ας πούμε και ο καρκίνος, μπορεί να υπάρξει μια διαδικασία, την οποία πρέπει να ερευνήσουν φυσικά οι ίδιοι οι γιατροί, να δουν κατά πόσο γίνεται, γιατί βλέπουμε ότι η πληροφορία που υπάρχει τη σημερινή ημέρα ότι είναι κάτι το οποίο υπάρχουν έρευνες, υπάρχουν δράσεις, αλλά δεν έχουμε το ακριβές αποτέλεσμα. Τώρα, άμα μπορεί να βοηθήσει το ασίμι σε μια τόσο σοβαρή πάθηση, όπως δηλώνουν οι γιατροί με έρευνες που κάνουν, αυτό αξίζει να σημειωθεί. Γιατί αν λύνεται αυτό, λύνονται και πολλά άλλα. Όπως οι τότε παθήσεις των εργαζομένων σε μεταλλείο το οποίο εκμεταλλευόταν άργυρο. Κύριε Πολυμέρη, από μια μικρή έρευνα που έχω κάνει και έχω διαβάσει λιγάκι, θεωρώ ότι χρησιμοποιούνταν παλιά
το ασημόνερο για πολλές θεραπείες. Νομίζω ότι δεν το έχω ψάξει σε βάθος, αλλά θεωρώ ότι νομίζω ήταν το τέλειο, ο τέλειος τρόπος για οποιαδήποτε ίαση. Φυσικά και όπως δηλώνουν και μερικοί γιατροί, κύριε Ρουδανίδη, αυτό που κυκλοφορεί ως πληροφορία ότι θα έχει βαριά μέταλλα το ασίμι και θα επηρεάσει τον οργανισμό, δηλώνουν μερικοί ότι δεν ισχύει. Το κλειδώνω με το γεγονός ότι οι Έλληνες, εμείς οι ίδιοι, όταν θέλαμε να αποτοξινώσουμε ένα νερό, να φύγουν όλα τα μικρόβια, να το αποστηρώσουμε, πέτωσε μετά ένα ασημένιο κέρμα, είχαν μια ασημένια κούπα και πίναμε από εκεί πέρα χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς να έχουμε κανένα κόστος για την υγεία μας. Την υγεία, ίσα-ίσα είχε ευεργετικά. Οπότε άμα πριν 20, 40, 60 χρόνια υπήρχε αυτή η πληροφορία, υπήρχε και νωρίτερα, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει αποκτήσει τώρα επαφή και σύνδεση με το περιβάλλον, είναι πάρα πολλών ετών. Οπότε η γνώση υπάρχει. Τώρα το γεγονός ότι έχει αποκοπεί ο Έλληνας με αυτή την πληροφορία ότι δεν περνάει αυτή τη στιγμή από γενιά σε γενιά είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά η γνώση υπήρχε από τότε. Αυτό θεωρώ, κύριε Πολυμέρη, όπως και όλα και πάρα πολλά άλλα πράγματα έχουν, τα έχουν αποκρύψει αυτοί οι οποίοι τώρα νοιάζονται για την υγεία μας και έχουν εγκλωβίσει τους ανθρώπους με σακούλες φαρμάκων τα οποία αν πάρεις και διαβάσεις το εγχειρίδιο το τι περιέχει μέσα με τις παρενέργειές του, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο βλαβερές οι παρενέργειες από αυτό που θα βοηθήσει τον οποιοδήποτε οργανισμό. Γι' αυτό, κύριε Ριδονίδη, πρέπει να αποκατασταθεί η σύνδεση του ανθρώπου με το περιβάλλον για να μπορέσει να αναγνωρίσει και να θυμηθεί, γιατί ξέρει, αλλά πρέπει να θυμηθεί ποια είναι η σύνδεση του αυτού με το περιβάλλον, να αναγνωρίσει οτιδήποτε υπάρχει στον χώρο μας ώστε να χρησιμοποιηθεί υπέρ όλων των ανθρώπων για να μπορέσουμε να έχουμε τα επιθυμητά αποτέλεσμα ώστε να φτάσουμε πλέον να μιλάμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε πλέον μια πολιτεία η οποία θα την έχει δημιουργήσει άνθρωπος, οπότε από την βάση των ανθρώπων θα προέρχεται η δομή της πολιτείας, η διοίκηση της πολιτείας, θα διοικείται και θα διοικούνται οι άνθρωποι από την βάση από τους ανθρώπους. Κάτι το οποίο βλέπουμε σήμερα, τα καταστροφικά αποτελέσματά του που ο άνθρωπος ο ίδιος, ο Έλληνας ο ίδιος δεν διοικεί τον τόπο του και την πατρίδα του. Γιατί δεν έχουμε δει συνελληνές μου να έχουμε ψηφίσει κάποιον ο οποίος είναι κοντά μας, κάποιος ο οποίος νοιάζεται για το τι συμβαίνει στα προβλήματα τα οικονομικά μας, το περιβάλλον μας το ίδιο. Δεν το έχουμε δει αυτό. Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω δει. Τώρα, άμα το έχει δει κάποιος από όλους εμάς, δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα το οποίο να το βλέπουμε τη σημερινή ημέρα. Οπότε πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο, όπως και στη βιομηχανία, για να έχει μια ανάπτυξη επιτέλους, γιατί βλέπουμε ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας λένε ότι στην τελική θα μπορούσαμε να δουλεύουμε ένα-δύο άτομα, να συντηρούμε μια ολόκληρη οικογένεια με τον τόσο τεράστιο φυσικό πλούτο που έχει η Ελλάδα μας, με τα μεταλλεία της, με τον υπόγειο πλούτο της. Και σήμερα φτάνουμε στις Ελληνές μου να μην μπορούμε να συντηρήσουμε όχι ένα άτομο, μια οικογένεια, τα πέντε άτομα, το ένα άτομο. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει, σε αυτό το επίπεδο έχουμε φτάσει και πρέπει να φύγουμε από εκεί πέρα. Γιατί το οικονομικό είναι λυμένο, είναι εγκαθιδρυμένο και αναγνωρισμένο και εντός Ελλάδας, που σε κάποιο κανάλι δεν δίνουν την απάντηση ότι το γνωρίζουν, αλλά επισήμως σε έγγραφα είναι όλα αναγνωρισμένα, όλα λεγμένα για τον τεράστιο πλούτο που είναι του ίδιου του Έλληνα, που ήρθε εδώ πέρα για να τον σηκώσει από αυτή τη στάση που είναι η χώρα μας, που είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, και να αναστηλώσει την Ελλάδα όπως πρέπει να είναι, ως κολόνα που πρέπει να είναι του φωτός που έχει δώσει σε όλους τους ανθρώπους, για να μπορέσει να ξαναεπιτευχθεί αυτό. Οπότε η βιομηχανία μας με αυτόν τον πλούτο θα αρχίσει ξανά να βάζει τα θεμέλια μιας πραγματικής δράσης για το να αρχίσουμε να ξαναγινόμαστε ξανά πρωτοπόροι, ξανά πρώτοι στην βιομηχανία, στο να κάνουμε εξόρυξη πρώτων υλών, ώστε να μπορέσουμε επιτέλους να φτάσουμε σε ένα σημείο να μην εξαρτιόμαστε από κανέναν, να είμαστε αυτόνομοι, γιατί έως τώρα μας είχαν κλειδώσει ότι τους χρειαζόμαστε όλους, αλλά τελικά όλοι χρειάζονται εμάς για να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε συμφωνία και σε οποιοδήποτε παραγωγή πλούτου. Πλέον ο Έλληνας θα ξαναμπορέσει να σηκωθεί και να παράξει και να δημιουργήσει τη δικιά του πολιτεία για να μπορέσει να είναι ελεύθερος. Κύριε Πολυμέρη,
Σίγουρα είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που λέτε, αλλά δυστυχώς την πατρίδα μας την έχουν εγκλωβίσει αυτοί, είτε τους πούμε ανίκανους, είτε τους πούμε ανθρώπους που έχουν σχέδιο, δηλαδή αυτούς που εκλέγουμε κάθε 4 χρόνια με τα μνημόνια και έχουν δεσμεύσει την πατρίδα μας χειροπόδαρα και δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Νομίζω ότι η λύση για τον κάθε τηλεθεατή που παρακολουθεί αυτή τη στιγμή είναι η Ελλήνων Συνέλευση. Αν ακούμπησε εκεί, κύριε Πολυμέρη, κυρίες και κύριοι, θα δείτε ότι υπάρχει λύση, υπάρχει όραμα και υπάρχει ελπίδα για αυτόν τον τόπο και για όλους εμάς. Και αν όχι για εμάς τους ίδιους, τουλάχιστον για τα παιδιά μας. Παρακαλώ, κύριε Πολυμέρη. Φυσικά, κύριε Ιορδανίδη, όπως όλα αυτά που ανέφερα αποδεικνύονται και για τον πλούτο που έχει τον φυσικό ο ίδιος ο Έλληνας και για τον τεράστιο οικονομικό πλούτο που ήρθε για να αναστηλώσει την Ελλάδα, αλλά ποτέ κανείς από όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν το καλό μας, στην οποιαδήποτε κυβέρνηση έχει περάσει, δεν έχουν κάνει χρήση, γιατί τότε θα αποκαλυβότανε ότι ποτέ δεν έχουν παράξει τίποτα για τον Έλληνα, είτε και εδώ θα γίνονται και ένας τεράστιος έλεγχος που πρέπει να συμβεί επιτέλους από όλους εμάς τους ίδιους για να δούμε τελικά τα του οίκου μας και να καθαρίσουμε το πιάτο, αν το θέλετε, για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω και να προχωρήσουμε μπροστά. Και μέχρι να γίνουν τα 49.000 που είναι έργα που είναι προγραμματισμένα να γίνουν από τον φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης, θα δοθούν στον κάθε Έλληνα πραγματικά ο δικός του πλούτος, μέχρι να μπορέσουμε να δούμε τι έχει γίνει, να ζυγίσουμε το πώς θα κινηθούμε για την επόμενη μέρα, που είναι ήδη χαραγμένο, αλλά να πατήσουμε σε μια βάση και ένα θεμέλιο αφού θα έχουμε ελέγξει, αλλά μέχρι να γίνουν τα έργα, θα δοθεί στον κάθε Έλληνα 20.000 ευρώ σε οικονομική ελάφρυνση, για να μπορέσει να αναστηλωθεί το ηθικό του και να μπορέσουμε όλοι μαζί να ελέγξουμε, να δούμε τι έχει γίνει και να υλοποιήσουμε αυτό το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, που είναι η απελευθέρωση του ανθρώπου, για να επιτευχθούν όλα αυτά τα έργα και όλοι αυτοί οι ανοικοδόμηση της Ελλάδας. Άρα εννοείται, κύριε Πολυμέρη, ότι θα δοθεί αυτό το τεράστιο ποσό που λέτε, 20.000 ευρώ σε κάθε Έλληνα, θα είναι μια περίοδος μεταβατική, ούτως ώστε μέχρι να ξεκινήσουν και να υλοποιηθούν αυτά τα 49.000 έργα που προαναφέρατε. Γιατί έχουμε έναν τεράστιο πλούτο, ο οποίος πρέπει να διαχειριστεί με λογική και να δοθεί προς όλους, αλλά με αρετή, για να μπορέσουν να λάβουν όλοι τον πραγματικό πλούτο που υπάρχει. Διότι δεν είναι 2 και 3 ευρώ, δεν είναι 2 και 3 χιλιάδες, είναι πολύ παραπάνω. Είναι τεράστια τα ποσά και πρέπει να γίνει με αρετή προς όλους. Άρα η κατανομή θα γίνει δίκαια προς όλους. Ακριβώς. Εγώ τώρα θέλω να θυμίσω, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι μια πάρα πολύ σοβαρή πρόταση να τη λάβετε υπόψη σας, και θέλω να σας θυμίσω το εξής. Πώς είναι δυνατόν αυτοί που αμείβονται με το ελάχιστο, το minimum 8.000 ευρώ μηνιαίως, να νοιάζονται για εσάς που τρέχετε για το ΚΕΑ των 200 ευρώ, μια σύνταξη των 350 ευρώ και πάει λέγω, και ίσως ο μισθός γύρω στα 600 ευρώ. Άρα βλέπετε ότι υπάρχει τεράστια ανισότητα από τους διοικούντες προς όλους τους πολίτες που τους δίνουν την εντολή να μας διοικήσουν. Άρα μόνο αυτό να σκεφτείτε, αυτή την ανισότητα την τεράστια την οικονομική, το minimum 8.000 ευρώ που αμείβονται μηνιαίως προς όλους εσάς, που το μέγιστο ίσως να είναι, άντε να είναι κανένα χιλιάρικο. Κύριε Πολυμέρη, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι στον επίλογό σας πριν κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, μιας και ο χρόνος φτάνει δυστυχώς στο τέλος της. Όλα από εμάς εξαρτιόνται και εμείς μπορούμε να το κάνουμε. Κύριε Πολυμέρη, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στην εκπομπή μου, να σας ευχηθώ καλή δύναμη και συνεχίστε το έργο σας. Δίκαιη συνέχεια σε όλους. Κυρίες και κύριοι, μία ακόμα εκπομπή. Κυρίαρχος πολίτης με τον Βαγγέλη Ιορδανίδη και καλεσμένο τον υποψήφιο βουλευτή από την Α περιφέρεια της Θεσσαλονίκης της Ελλήνων Συνέλευσης, τον κύριο Γιώργο Πολυμέρη, έχει φτάσει και σήμερα στο τέλος της. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν και σήμερα παρόν και να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Γεια σας.